Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε οι εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε με τη χαρά του Χριστού, αυτή που αρχίζει από εδώ και δεν τελειώνει ποτέ στην αιωνιότητα. Σήμερα θα πούμε δύο λόγια για το θέμα αυτό που ανακοινείται τελευταία από πρωθυπουργικά χείλη και από τις εφημερίδες, δηλαδή κοντολογής για αυτή την περίφημη κάρτα του πολίτη. Αν όντως αυτή η κάρτα του πολίτη περιέχει μέσα το μοναδικό ενιαίο κωδικό αριθμό για κάθε πολίτη όλου του πλανήτη, βέβαια σε κάθε χώρα θα είναι ξεχωριστά, θα έχει ένα κωδικό μπροστά για κάθε χώρα, αν λέμε αυτό το πράγμα γίνει και προσφερθεί μια τέτοια δυνατότητα να αποκτήσει ο κόσμος αυτό τον κωδικό αριθμό, άσχετο αν έχει ή δεν έχει απάνω άλλα στοιχεία, να ξέρετε ότι πρόκειται για τον ενιαίο κωδικό αριθμό, ο οποίος τόσο πολύ έχει συζητηθεί στο παρελθόν και τόσοι αγώνες έχουν γίνει από τους Ορθοδόξους, από το Ελκύς παλαιότερα, από τις μονές του Αγίου Όρους και από όλα σχεδόν τα μοναστήρια, και έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα γι' αυτό, ότι αποτελεί ένα μέτρο, μια αρχή για να αρχίσει η εποχή του Αντιχρίστου επισήμως. Όσοι αγνοούν ακόμα ή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αυτά τα πράγματα περιέχονται στην Αποκάλυψη, τους παραπέμπουμε πάντοτε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου εκεί θα δείτε, θα παρατηρήσετε, ότι μιλάει για έναν αριθμό των 666, χ, σίγμα ταύτο νούμενο, ο οποίος αριθμός αυτός πρόκειται να έρθει, λέει, στον κόσμο κάποτε. Να έρθει στον κόσμο πώς, με ποια έννοια. Θα τον εφέρουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κυβερνούν τον κόσμο και ειδικά ο κορυφαίος κυβερνήτης αυτού του κόσμου, ο οποίος θα είναι αντίπαλος του Χριστού, γι' αυτό και ονομάζεται Αντίχριστος στην Αποκάλυψη, αντικείμενος στο Ευαγγέλιο. Στην πρώτη και δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου αποκαλείται με το όνομα Αντίχριστος και καταλαβαίνετε τι άγχος, άγος, τι δυστυχία και τι ανησυχία δημιουργεί αυτό το πράγμα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Προκαταβολικά λοιπόν λέμε επεύθυνα και επώνυμα με όση δυνατότητα μας δίνει ο προφορικός λόγος αυτή τη στιγμή και άλλα μέσα, δικαστικά και οτιδήποτε άλλο, δημοψηφίσματα, δικαστήρια, ανώτατο δικαστήριο, ελεκτικό συνέδριο και πολλά άλλα που μπορούν να νομικά να επιληφθεί κανείς, διότι αυτό το πράγμα παραβιάζει την προσωπικότητα του ανθρώπου δίνοντάς του έναν ενιαίο κωδικό αριθμό, ενώ δεν είναι παραβίαση το να παίρνουμε μικρούς αριθμούς όπως του οτέτης, δεΐ και λοιπά, μητρώων. Είναι κάτι άλλο δηλαδή αυτό. Σας παραπέμπω στον πατέρα Σαράντη που έχει γράψει εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω σε αυτό. Ο πατήρ Σαράντης Σαράντου, αρχιμανδρίτης στο Μαρούσι. Λοιπόν, δίνουμε από εδώ το πρώτο μήνυμα από την εκπομπή μας, λέγοντας απερίφραστα ότι δεν θα δεχτεί κανένας Ορθόδοξος Χριστιανός, αγωνιζόμενος Ορθόδοξος Χριστιανός, εκτός από τους χλιαρούς, οι οποίοι θα πούνε, α, τι να κάνουμε τώρα, δεν θα έχουμε να φάμε. Δεν πρόκειται περί αυτού, και να φάμε θα έχουμε και απ' όλα θα έχουμε, αν αντισταθούμε. Θα το κάνουμε ως εξής. Μόλις σταλεί αυτή η κάρτα με οποιοδήποτε τρόπο στο σπίτι μας, θα την επιστρέψουμε στο Υπουργείο ως απαράδεκτη, γράφοντας επίγον εντελώς απαράδεκτο. Έχουμε όλα τα δικαιώματα, όχι μόνο από το Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους, τους νομίμους κυβερνώντες, να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό τόσα χρόνια, να μην κάνουν καμία άλλη κίνηση παρά αυτήν. Επιστροφή της κάρτας ως εντελώς απαράδεκτη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, εάν αυτές οι κάρτες που θα επιστραφούν θα είναι πάνω από 10, 20, 100 χιλιάδες. Ειδικά
στην περίπτωση αυτή δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε, διότι σκέφτονται και τους ψήφους, και όσο και αν οι πάτρονές τους τους επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο, τους πιέζουν για να γίνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα κακά τα ψέματα ξέρουν οι κυβερνώντες ότι είναι το τελευταίο προπύργιο της αντιστάσεως. Εδώ υπάρχει Άγιον Όρος, εδώ υπάρχει σκέψη, εδώ υπάρχει αντίληψη περί ελευθερίας, σκληρή αντίληψη περί της ελευθερίας, γραμμένη στα κύτταρα του Ορθόδοξου Έλληνα, αλλά και των άλλων Ελλήνων, των μη Ορθόδοξων, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά κατά βάθος μέσα στην ψυχή τους, τις βασικές αυτές απαιτήσεις, θα έλεγε κανείς, από ένα ανθρώπινο «ον», τις διατηρούν μέσα στην ψυχή τους αλόβητες. Δηλαδή, το ανένδοτο συναίσθημα για την ανεξαρτησία του ατόμου, πρώτον. Δεύτερον, το ανένδοτο συναίσθημα που έχει κάθε ψυχή Έλληνα, πιστεύω, Ορθοδόξου και μη Ορθοδόξου, ξαναλέω, το ανένδοτο συναίσθημα προς ελευθερία και αυτοδιάθεση. Αυτό λοιπόν είναι μια φυλακή, το barcode, η τελική φυλακή που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του ναζισμού, του φασισμού, εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να εγκλωβίσουν την ανθρωπότητα μέσα στα δίχτυα τους. Δεν θα τους περάσει λοιπόν, και το λέμε από τώρα, ότι να μην επιχειρήσουν καν οι κυβερνώντες να κάνουν ένα τέτοιο ατόπιμα. Θα τους βγει πολύ σε κακό προσωπικά τους, διότι δεν ξέρουμε τις εκβάσεις αυτών των γεγονότων επί εσχάτη προδοσία, τι θα προκύψει από εκεί. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες εκ των υστέρων, εάν κάνουν τέτοιο πράγμα στον ελληνικό λαό. Ας σκεφτούν σόφρονα και ας μην τολμήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να φέρουν προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο περί κάρτας του πολίτη. Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα το μετανιώσουν φρικτά και πικρά. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση για το καλό όλων μας, και αυτών που κυβερνούνται και αυτών που κυβερνούν. Αγαπητοί φίλοι, θα επανέλθουμε στο θέμα και με άλλους ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης. Ανθρώπων Ορθοδόξων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι όταν έρθουν σε σύγκρουση με την πολιτεία λόγω αυτού του προβλήματος, θα προτιμήσουν οπωσδήποτε τις εντολές του Θεού παρά τις εντολές της πολιτείας. Όταν έγινε η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, στη Ιερουσαλήμ, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος κλπ, σηκώθηκαν και είπανε, εμείς στους Φαρισαίους μίλησαν, οι οποίοι τους απειλούσαν, εμείς δεν μπορούμε να πιστούμε σε λόγια ανθρώπων τη στιγμή που μας διατάσσει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, τους έλεγαν να μην μιλάτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ενώ αντιθέτως, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τους είχε δώσει εντολή ρητή. Πηγαίνετε σε όλα τα κράτη και τα έθνη και τις φυλές και κηρύξατε εμένα και τον χριστιανισμό. Είμαστε και έχουμε αποδείξει τη σύνεσή μας εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε πιστοί στις συνταγματικές μας υποχρεώσεις. Δεν έχουμε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα συνταγματικού δικαίου. Δεν έχουμε κάνει καμιά και επανάσταση και αντίσταση εναντίον του συντάγματος. Αλλά αυτό το σύνταγμα πρέπει να συνάδει και με την ιδιότητά μας σαν Ορθοδόξων Ελλήνων. Αν δεν συνάδει με αυτή την ιδιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναστατήσουμε και εναντίον άρθρων του συντάγματος, τα οποία είναι αντισυνταγματικά. Διότι θα αλλάξουν άρθρα του συντάγματος για να φέρουν αυτό το νόμο. Έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι είμαστε νόμιμα υποστηρίζονται στον εαυτό μας, αμυνόμενοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, νομίμως αμυνόμεθα, για το επάρατο αυτό ενιαίο κωδικό σύστημα, έναν ενιαίο κωδικό αριθμό, ο οποίος θα χαρακτηρίζει εφόρου ζωής εμάς, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενναίες. Πιθανόν να μην τολμήσουν να το κάνουν στους μεγαλύτερους και να το κάνουν στους μικρότερους. Δηλαδή να αρχίσει μια γενναία από τώρα να το παίρνει αυτό το ΕΚΑΜ, σιγά σιγά ούτε αυτό να το δεχτούμε, διότι είναι σαν να βάζουμε τα παιδιά μας εμείς μόνοι μας μέσα στο στόμα του Αντιχρίστου. Αν έχετε την καλοσύνη, ενημερώστε και όλους τους άλλους φίλους για το θέμα αυτό, διότι είναι ζέον το θέμα και πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις προτού να προλάβουν τα γεγονότα.
Η ενημέρωση σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη και ουσιαστική. Υπάρχουν άρθρα του Συντάγματος, δεν είμαι συνταγματολόγος, δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι αναλύουν αυτά, αλλά ξέρω, έχοντας και γνωστούς και φίλους, ότι αυτός ο ενιαίος κωδικός αριθμός προσκρούει σε πολλά άρθρα του Συντάγματος και ειδικά σε άρθρα περί της ελευθερίας του προσώπου. Είμαστε πρόσωπα και όχι αντικείμενα. Δεν είμαστε αντικείμενα της σούπερ μάρκετ για να περνάει από πάνω μας εκείνος σαρωτής και να δείχνει τι έγινε και τι δεν έγινε. Όσοι θέλουν να μπουν στο στόμα του λύκου, θα τους αγνοήσουμε. Εμείς, εν ανάγκη, θα δημιουργήσουμε μια άλλη κατάσταση δική μας, συναλλαγής, αν χρειαστεί. Αλλά αυτή η ιστορία έχει αρχίσει εδώ και 25-27 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από το 83 και λίγο πριν ακόμη, να μιλάνε για μια, για τον ΕΚΑΜ, τον έλεγαν τότε. Σήμερα τον λένε ΑΜΚΑ. Είναι αναγραμματισμός του ιδίου θέματος. Ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Όπως και να τα βάλουν τα πρώτα και δεύτερα, η ουσία είναι ότι αυτός ο ενιαίος αριθμός Μητρώου δεν πρέπει να περάσει ποτέ στην ελληνική πραγματικότητα. Εάν εμείς χωρίσουμε και πούμε θα το πάρουμε για να τρώμε, να έχετε υπόψη σας ότι εκείνοι που θα το πάρουν δεν θα τρώνε, θα τους βγαίνει ξινό, γιατί λέει και η Αποκάλυψη θα πεινάσουν εκείνοι που το πήραν, όχι εκείνοι που δεν το πήραν. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Εκείνοι που δεν θα πάρουν τον ΑΜΚΑ δεν θα πεινάσουν. Θα πεινάσουν εκείνοι που θα τον πάρουν και θα έρθουν επάνω τους όλες οι κακοτυχίες, όλες οι πληγές της Αποκαλύψεως που γράφει και οι σάλβιγγες και οι φιάλες. Είναι ατιμωτικό για έναν Έλληνα ο οποίος πολέμησε για την ελευθερία του τόσα χρόνια και τόσους αιώνες να τον εκλείσουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Με τη δικαιολογία της διευκόλυνσης των κρατικών παραγόντων, δικαιολογία λέω γιατί στην ουσία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Καμία διευκόλυνση δεν υπάρχει, υπάρχουν τα κομπιούτερ με τα οποία μπορεί να διευκολυνθεί ανετότατα η συναλλαγή των πολιτών, αλλά βρίσκουν προσχήματα με τις αποδείξεις, με το ένα με το άλλο, για να πούν ότι τελικά αυτό είναι αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο. Αναγκαίο είναι να καταλάβουν αυτό που κάνουν εκείνοι που το κάνουν. Να επιστρέψουν πίσω οι ίδιοι τις εντολές σε εκείνους που του τις επιβάλλουν. Είμαστε κράτος ελεύθερο και θέλουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Έχουμε δεσμεύσεις οικονομικές, δεν έχουμε δεσμεύσεις ψυχολογικές και ψυχικές. Δεν μπορούμε να μας κάνουν τέτοια πράγματα επειδή χρωστάμε ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία δεν χρωστάμε, όπως λέει και κάποιος σοφός αναλυτής, αλλά μας χρωστάνε. Διότι αυτά που έκανε η ΕΟΚ στην Ελλάδα, το να μην αφήνει τους Έλληνες να διευθετήσουν μόνοι τους το φυσικό τους πλούτο, τον επίγειο, τον θαλάσσιο, υποθαλάσσιο κλπ. Είναι εγκληματικό. Όταν σε μια χώρα βάζει πλαφόνο, θα βγάλει τόσο γάλα και δεν μπορεί με αυτό το γάλα να θρέψει τον ίδιο στον εαυτό, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κλοπή της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και όχι μόνο το γάλα, αλλά και πολλά άλλα προϊόντα μας επιβάλλουν να τα παίρνουμε απ' έξω. Και ενώ μπορεί να γινόμαστε μια χώρα καλύτερη από την Ολλανδία σε παραγωγή γάλακτο στυροκομικών, διότι η Ολλανδία είναι σαν την Πελοπόννησο και μικρότερη την Πελοπόννησο, γιατί είναι επίπεδη αυτή, ενώ η Πελοπόννησο έχει βουνά που μπορεί να θρέψουν πάρα πολλά κοπάδια, έτσι, έρχονται και μας λένε ψέματα χάρη αυτής της ληστρικής ενώσεως για την οποία ο σύγχρονος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, ο αείμνηστος, είχε πει ότι ο ΙΕΟΚ θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος. Και όταν τα έλεγε τον κορόιδευαν και του έλεγαν ότι είναι επιστοδρομικός και ότι δεν θέλει την καλυτέρευση και την πρόοδο. Να λοιπόν τώρα, που βγαίνει αληθινός μετά από 25 χρόνια, όταν φώναζε στα αμφιθέατρα τότε ότι η ΟΚ θα είναι ο τάφος της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός είχε πει θα σας δώσουν πολύ παρά, πολλά χρήματα δηλαδή, και δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν πίσω. Ήταν λοιπόν όλα αυτά προδιαγραμμένα, ένα σχέδιο προδιαγραφής από κάποιους εγκεφάλους υποχθόνιους,
οι οποίοι είχαν καταλάβει πώς μπορούν να διευθετήσουν το θέμα αυτό σε έναν ορθόδοξο ελεύθερο λαό όπως οι Έλληνες. Στόμεν καλός. Στόμεν καλός. Είμαστε ελεύθεροι και πρέπει να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Η ελευθερία θέλει θάρρος και αρετή, όπως λέγει ο Κάλβος. Νομίζω ότι αυτή η αρετή υπάρχει ακόμα μέσα στην ψυχή των Ελλήνων. Επικαλούμαστε αυτή την αρετή, αυτή την αγάπη για την πατρίδα, αυτή την αγάπη για την Ορθοδοξία, για την ιστορία μας και τη γλώσσα μας. Επικαλούμεθα ό,τι καλό έχει δώσει η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, που είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας η Ελλάδα διαχρονικά, και δεν δεχόμαστε ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Πνευματικώς είμαστε μεγάλη χώρα. Ας το καταλάβουμε αυτό, τέλος πάντων, ότι δεν πρόκειται για την ψωροκόστενα που λένε μερικοί, αλλά για μια μεγάλη πνευματική δύναμη. Η Ελλάδα είναι μεγάλη πνευματική δύναμη. Είμαστε όπως ένα λιοντάρι μέσα σε ένα κοπάδι. Επειδή μεγάλωσε το λιοντάρι μαζί με τον τζοπάνο και τα αρνιά, βελάζει και αυτό νομίζοντας ότι είναι αρνή. Η Ελλάδα είναι ένα λιοντάρι. Οι Έλληνες έχουν ψυχή, έχουν καρδιά, έχουν θάρρος. Έχουμε πολλά ελαττώματα, αλλά έχουμε και τεράστια υπέροχα προτερήματα που δεν τα έχουν άλλοι λαοί. Γι' αυτό το λόγο, παρακαλώ, ας συλλογιστούμε καλά τι πρόκειται να έρθει και να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Αυτή η φωνή ας ακουστεί. Ας το καταλάβει κάθε Έλληνας ότι είμαστε έθνος Ελλήνων, Ορθοδόξων. Είμαστε απόγονοι των Βυζαντινών, οι οποίοι έδωσαν ιστορία 11 αιώνων. Και παρόλη την αντίθετη προπαγάνδα που έκαναν οι δυτικοί φίλοι, το Ισλάμ και όλοι αυτοί, η ιστορία του Βυζαντίου είναι η λαμπρότερη ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν οι άλλοι είχαν μεσαίωνα, εμείς εδώ είχαμε αναλάβει, σαν Βυζαντινοί λέω οι Έλληνες, όλοι οι Βυζαντινοί, από όλες τις φυλές μπορώ να πω μες στο Βυζάντιο, όλοι οι Ορθόδοξοι είχαμε αναλάβει τον εξυγχρονισμό και την αρετή και το φως που θα διαδίδεται εδώ στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτό το φως δεν έζησε ποτέ. Αυτό το φως προσπαθούν να το κρύψουν, αλλά ο ήλιος δεν κρύβεται και η αλήθεια φαίνεται. Όσες αιώνες και αν περάσουν, η αλήθεια θα φαίνεται. Το Βυζάντιο είναι ο φάρος της ανθρωπότητας. Το Βυζάντιο έδωσε τους μεγαλύτερους ανθρώπους, είτε βασιλείς και αυτοκράτορες, είτε μαχητές της Ορθοδοξίας, της πίστεως και της πατρίδος, είτε πατέρες διανοούμενους, που ένας από αυτούς μόνο κάνει όσο 1000 και 2000 από τους δυτικούς διανοούμενους, οι οποίοι είναι κουτόφραγκοι όπως τους λένε και τους έλεγαν. Αυτά να αναλογιστούμε, αυτά να σκεφτούμε και να καταλάβουμε σε τι σημείο βρισκόμαστε. Είναι καιρός να σταματήσει πια το ψέμα αυτό, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, να αναλάβουμε τις ευθύνες μιας παγκόσμιας πνευματικής ηγεσίας και να βγούμε προς τα έξω με θάρρος, και να ομολογήσουμε και να πούμε «Ζει Κύριος ο Θεός». Υπάρχει Θεός και ζει. Και ζει μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. Υπάρχει το Άγιον Όρος. Υπάρχουν τα μοναστήρια. Υπάρχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες Ορθοδόξων ζηλωτών. Και μην νομίζετε ότι όλα έσβησαν, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή είναι η τοπάθεια. Αυτό θέλουν και οι ξένοι, αυτοί που μας επιβουλεύονται, οι εχθροί μας. Αυτό θέλουν, να νομίσουμε ότι έχουμε τελειώσει. Κάποτε ο Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας, είπε σε μια προσευχή του στο Θεό: «Έχω μείνει μόνος μονότατος. Όλοι προσκύνησαν τον Βάαλ». Και ο Θεός του απάντησε: «Όχι Ηλία, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Παρόλο που είσαι προφήτης και έχεις καθαρό μυαλό και βλέπεις, δεν είδες αυτά που πρέπει να δεις. Υπάρχουν 7000 μέσα στην Ιερουσαλήμ που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ». Έτσι λοιπόν λέω και εγώ τώρα, δίχως να είμαι ο προφήτης Ηλίας ή τίποτα από αυτό, ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που δεν έχουν προσκυνήσει το Βάαλ, δεν έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστο, δεν έχουν προσκυνήσει τα ανδράπολα του Αντιχρίστου, που
που έρχονται και μας κάνουν κουμάντο στη χώρα μας. Παρακαλώ, σκεφτείτε τα αυτά πολύ σοβαρά. Βάλτε τα μέσα στις καρδιές σας, διαδώστε τα στα παιδιά σας και στους φίλους σας. Να καταλάβουμε τέλος πάντων τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Δίχως αυτή τη γνώση, δίχως αυτή την προσπάθεια, θα υποκύψουμε. Και θα κάνουμε σαν το λιοντάρι μπε, ενώ το λιοντάρι μπορεί να βγάλει την κραυγή του και να φοβηθεί όλη η ζούγκλα. Μιλάω πνευματικά. Δεν είμαστε μεγάλη πυρηνική δύναμη, ούτε έχουμε τόσο στρατό να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει η πνευματική διάσταση της ζωής, την οποία αυτή πρέπει να επικαλεστούμε, διότι αυτή είναι που μας ζει τόσους αιώνες, αυτή είναι που μας θάλπει, αυτή είναι που μας ζεσταίνει την καρδιά και αυτή είναι που θα βγει μπροστά τώρα με την εξάπλωση της γνώσης. Στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου μιλάει ο Χριστός και λέει ότι κάποτε πριν έρθει το τέλος θα πληθυνθεί η γνώση και το Ευαγγέλιο θα διαδοθεί σε όλη την οικουμένη. Μήπως έρχεται ο καιρός τώρα να γίνει αυτό? Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν σημεία αυτών των καιρών. Στην Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια έχουν παραγγελθεί 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές στα ελληνικά. Ποιοι θα τις διαβάσουν? Μήπως υπάρχουν μέσα στην Τουρκία κρυπτοχριστιανοί που ξέρουν και τη γλώσσα? Μην εν πάση περιπτώσει και στα τούρκικα τη θέλουν μεταφρασμένη αλλά και στα ελληνικά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κρυφά, αλλά δεν ασχολούμεθα για να τα δούμε. Κάνουμε μια έκκληση λοιπόν από εδώ και πάλι. Όταν έρθει αυτή η επάρατος κάρτα του πολίτη, οπωσδήποτε την πούνε, δεν έχει σημασία, που θα έχει το barcode και το φακέλωμα από πίσω, να την επιστρέψουμε ως απαράδεκτη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.